γύρισαν οι παραλίες του Ηρακλείου σε μία από τις πιο καυτές ημέρες του καλοκαιριού. Με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς εχθές, ντόπιοι και τουρίστες επέλεξαν να περάσουν την ημέρα αλλά και τη νύχτα τους στη θάλασσα. Δεν παλευότανε. Για να σας πω την αλήθεια, λιώσαμε. Ακριβώς λιώσαμε. Σήμερα δροσερά, το απόγευμα τάκι, μια χαρά είναι. Βγαίνει. Αυτό επιλέγετε να κάνετε όλες αυτές τις ημέρες του κάψου, Πιστεύω ναι, γιατί το μεσημεράκι κατά τις 3.30 δεν γίνεται. Είναι πολύ ζέστη. Πολύ ζέστη. Πάρα πολύ ζέστη. Αλλά πριν τις 5 ώρα δεν γίνεται να έρθεις. Ή θα έρθεις το πρωί κατά τις 7 η ώρα, 8 μέχρι τις 10-11 ή μετά τις 6-7. Αλλιώς δεν γίνεται. Δηλαδή και που βουτάς και βγαίνεις το ίδιο είναι. Ναι, ναι, πολύ ζέστη. Τι κάνετε για να προστατευτείτε από τον καύσωνα? Τίποτα, στο σπίτι. Στο σπίτι όσο την παλεύουμε. Και εδώ πέρα μετά έτσι το απόγευμα. Ανάσα δροσιά στο νερό και οι βουτιές για τους πολίτες, οι οποίοι μετά την εργασία τους κατέκλυσαν τις παραλίες, έχοντας μαζί τους όλα τα απαραίτητα για να απολαύσουν το μπάνιο τους. Από την άλλη πλευρά, οι τουρίστες αναγκάζονται να τροποποιήσουν το πρόγραμμα των διακοπών τους, καθώς η έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην υγεία. Κολύμπι μόνο τα μπορούμε. Τη μέρα κολύμπι στον υδρότα. Πώς σας φαίνεται ο καύσωνας των ημερών? Υπερβολικός. Και γενικότερα, εντάξει, δεν υπάρχουν και εναλλακτικές. Όταν δεν έχεις και όλη μέρα, ας πούμε, όταν δουλεύεις έξω ή όταν δεν έχεις τον κλιματισμό τον απαραίτητο, επιλέγεις την παραλία. Θα πρέπει να είσαι σπίτι κλεισμένος, ειδικά αυτοί που έχουν προβλήματα υγείας, πρέπει να είναι μέσα. Ωστόσο, το σκηνικό του καιρού από σήμερα δείχνει μια μικρή βελτίωση, ενώ οι υψηλότερες θερμοκρασίες σήμερα στην Κρήτη σημειώθηκαν. Πεζά Ηρακλείου 43 βαθμοί Κελσίου, Βουκολιές Χανίων 42 βαθμοί Κελσίου, Αλικιανός Χανίων 41 βαθμοί Κελσίου, Γόρτινα Ηρακλείου 41 βαθμοί Κελσίου, Πλακιάς Ρεθύμνου 41 βαθμοί Κελσίου. Εμείς θα κάτσουμε λίγο ακόμα, μας αρέσει το σούρουπο. Ψηθήκαμε όπως όλος ο κόσμος. Άρα βγήκαμε, δροσιστήκαμε, αύριο πάλι. Οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή στους πολίτες να προσέχουν ιδιαίτερα τις ημέρες του καύσωνα με ενυδάτωση και αποφυγή του ήλιου. Ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος, με τους ειδικούς να συνιστούν μείωση των άσκοπων μετακινήσεων.